Ξεκίνησαν εκ νέου οι εργασίες αποκατάστασης του τεμένου Σβαγιαζίτ στην πλατεία του Διδημοτήχου. Οι εργασίες επανεκκίνησαν περί τις αρχές Οκτωβρίου με καθυστέρηση εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο ανάρτησε στη διάβια στις 2 Αυγούστου απόφαση για την έγκριση της απομάκρυνσης των μεταλλικών στοιχείων της κατεστραμμένης από την πυρκαγιά της 22ης Μαρτίου οροφής. Μετά το τέλος των εργασιών αποκατάστασης, η εφορία αρχαιοτήτων Εύρου θα υλοποιήσει σειρά εργασιών ευπρεπισμού του μνημείου και του περιβάλλοντός του με τη μεταφορά της τέφρας και του συνόλου της συνδεσμολογίας της στέγης, αλλά και των κατάλοιπων της ξυλίας της στο μουσείο με την κατασκευή νέου προσωρινού στεγάστρου. Αυτή η εργασία που γίνει τώρα είναι μια διαδικασία αφαίρεσης της καμένης στέγης από ένα εργολάβο, ο οποίος ξεκίνησε το έργο αυτό να το κάνει από τις 29 Σεπτεμβρίου με χρονική διάρκεια μέχρι τις 3 Νοεμβρίου. Από ό,τι μας είπε όμως ο κύριος Σταματίου, ο εργολάβος που ανέλαβε αυτή τη δουλειά, ότι θα το τελειώσει και πιο μπροστά αν δεν υπάρχουν προβλήματα. Από ό,τι βλέπουμε τρέχει καλά το έργο αυτό, οπωσδήποτε όμως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο Δημότικο όσον αφορά το συγκοινωνιακό, γιατί κλείνει όλη η πλατεία και οι παράδρομοι από εκεί πέρα με τους μεγάλους γερανούς που έχουν εγκατασταθεί εκεί για να γίνει αυτή η καθαίρεση της στέγης. Τώρα όσον αφορά για το υπόλοιπο έργο που πρέπει να γίνει, είναι επίσης η αφαίρεση των υποστηλώσεων μέσα από το τζαμί που είναι ένα άλλο έργο το οποίο θα το αναλάβει η φορή, το οποίο το αναλαμβάνει το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά θα γίνει με αυτή τη στασία. Συγκεκριμένα πρόκειται για παρεμβάσεις αφαίρεσης τμήματων της κατεστραμμένης οροφής του Ταμένους που αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τις αρχές Νοεμβρίου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού. Να σημειωθεί ότι στο Τέμενος ξέσπασε καταστροφική πυρκαγιά τα ξημερώματα της 22ης Μαρτίου, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο Παγκόσμιο Πολιτιστική Κληρονομιά Μνημείο. Το εν λόγω κτίσμα δεν θα λειτουργήσει ως κανονικό τζαμί, ανταυτού θα αποτελέσει τουριστικό πόλο Έλξης λόγω της ιστορίας και παλαιότητάς του. Το Τέμενος Βαγιαζίτ θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ισλαμικά μνημεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα τρέχει η μελέτη όσον αφορά για την στέγη, τη μόνιμη στέγη που θα υπάρχει στο μνημείο αυτό. Αυτές είναι οι εργασίες κυρίως που πρέπει να γίνουν. Να γίνει η μελέτη και η μελέτη αυτή μετά να μπει σε διαγωνισμό, να το αναλάβει κάποια εταιρεία να κάνει η υλοποίηση αυτής της στέγης. Έχει πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει, όπως είπε η Υπουργός Πολιτισμού, και να δοθεί προτεραιότητα από όλους τους υπεύθυνους για το έργο αυτό, ούτως ώστε να τελειώνει αυτή η δουλειά. Εμείς σαν Δημότικο είμαστε πραγματικά αγανακτισμένοι, γιατί είναι ένα έργο που ξεκίνησε από το 11 περίπου και όπως είπα το κέντρο του Δημοτικού είναι σχεδόν αποκλεισμένο από τις εργασίες που γίνονται στο Τέμενος αυτό. Δεν μπορεί να πάει δεκαετίες αυτή η δουλειά και να έχουμε αυτά τα προβλήματα στην εικόνα του Δημοτικού.